Καλησπέρα, είμαστε εδώ με τους North Shore Lioness. Θα συστηθούν τα παιδιά από μόνα τους. Είμαι ο Ορφέας και τραγουδάω. Είμαι ο Γιάννης, παίζω μπάσο και τραγουδάω. Είμαι ο Παύλος και παίζω γιτάρα. Είμαι ο Μάριος και παίζω drum. Είμαι ο Στέφανος και παίζω γιτάρα. Ποιος θα ήθελε από εσάς να μας πει δύο πράγματα για το πώς ξεκίνησε η μπάντα? Να πάρει κάποιος τον λόγο. Ξεκινήσαμε το 2011-12, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. 11. Εγώ με τον Στέφανο ήμασταν τα πρώτα μέλη. Ψάχναμε κιθαρίστες, drummer από εδώ και από εκεί. Γενικώς το line-up έκατσε στο 2013 το τελικό. Και τώρα έχουμε φτάσει στο τελικό line-up, έχουμε τελειώσει με το EP και κάνουμε live από εδώ και όπου μπορούμε. Παύλο, το όνομα της μπάντας. Το όνομα της μπάντας. Ψάχναμε γενικά κατά τη διάρκεια που υπογραφούσαμε το EP εδώ πέρα, σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε και έπεσε στο τραπέζι ένα όνομα από ένα project που κάποτε ήταν να αρχίσω εγώ με κάτι άλλα παιδιά, το οποίο ήταν North Shore Lioness και άρεσε σε όλους. Μίλησα και με τα άλλα παιδιά που δεν ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν να κάνουν κάτι με αυτό, οπότε κλείσαμε με αυτό. Μάριε, είσαι το τελευταίο addition της μπάντας. Περνώ τέλεια. Είναι καλά παιδιά. Όχι, γενικά τα βρήκαμε πρώτη στιγμή νομίζω και έχει δέσει καλά. Οπότε περνάμε καλά στις πρόβες, περνάμε καλά στο live και δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορφέας, πώς νιώθεις για την καινούργια audition της μπάντας, τον Μάριο? Κι εγώ νιώθω πολύ ικανοποιημένος. Γιατί πάντα είχαμε γενικά ένα θέμα με τα μέλη. Φεύγαν, έρχονταν, ψάχναμε και εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο να βρεις ένα καλό drummer. Αλλά δέσαμε πολύ καλά σαν μπάντα, πιστεύω, και πάει πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κομμάτια γράφετε όλοι μαζί, ασχολείται κάποιος περισσότερο, φέρνει κομμάτια ξεκινάνε στην πρόβα, πώς δουλεύετε ακριβώς? Ξεκινάνε πρώτα από τις κιθάρες, δηλαδή οι κιθαρίστες γράφουν τα κομμάτια και από εκεί πέρα αρχίζουμε και προσθέτουμε πράγματα εμείς. Κάπως έτσι πάει και στο τέλος συνήθως μπαίνουν τα φωνητικά πάντα. Θέλετε να μας πείτε κάποιος κάποια πράγματα για το τι θα έρθει το πρώτο EP? Μην ξέρετε τώρα. Δεν ξέρουμε πότε θα βγει ακριβώς. Πέντε κομμάτια είναι και ξεκινάμε να γράψουμε και το EP. Εκείνο που καλύπτει στην ουσία είναι rock με αρκετά πιο σκληρά σημεία στα κομμάτια και σε μερικά μπορούμε να ξεφεύγουμε κιόλας και πάμε και προς το pop. Και grind. Και λίγο metal. Στίχους ποιος γράφεις την πάντα? Εγώ με τον Ορφέα. Εσύ? Είτε όλοι στέλνεις τώρα ποιοι θα γράψεις. Καλά, μην το λες. Μην το λες. Υπάρχουν πολλά αποθυμένα σε πολλές μπάντες. Μιλάτε για συγκεκριμένα πράγματα στα κομμάτια σας? Συγκεκριμένα όχι, δεν μιλάμε. Ούτε υπάρχει κάποιο κόνσεπτ, ας πούμε, στο EP ή κάτι τέτοιο? Κόνσεπτ όχι, δεν υπάρχει. Okay. Μιλάμε διαφορετικά πράγματα. Συζητήθηκε για λίγο. Συζητήθηκε, ναι, κάποια στιγμή να κάναμε κάποιο κόνσεπτ. Εγώ με τον Ορφέα γράφουμε τα φωνητικά και είναι απλά συνήθως πράγματα τα οποία θα ξεκινήσω ένα τραγούδι, θα θέλω να πω για αυτά τα πράγματα. Κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Μετά ο Ορφέας θα πει για κάποια δικά του. Και οπότε όλα αυτά μπορεί και να γίνουν και μια μίξη όλα μαζί καμιά φορά, μπορεί να είναι και σκέτο δικά μου, σκέτο του Ορφέα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι στάνταρ. Εγώ να πω πάνω σε αυτό ότι από τα πέντε κομμάτια, τα τέσσερα ουσιαστικά ξεκίνησε τους στίχους ο Γιάννης και εγώ πάνω προσάρμοσα στο νόημα που ήθελε να παρουσιάσει. Προσάρμοσα δικούς μου στίχους. Γιατί δεν ξέρω για αγγλικά κιόλας. Ενώ σε ένα τραγούδι μας, στο Set Say, είχαμε αποφασίσει, ας πούμε, εξ αρχής από κοινού το θέμα που θα έχει και πάνω σε αυτό γράψαμε, ας πούμε, τους στίχους. Ωραία. Έχετε σκοπό να βγάλετε κάτι σε βίντεο κλιπ ή κάτι τέτοιο, Μάριε? Έχετε συζητήσει καθόλου? Δεν έχει συζητηθεί, αλλά προσωπικά νομίζω ότι τα βίντεο κλιπ είναι λίγο χάσιμο χρόνο. Δηλαδή, όλοι έχουμε βίντεο κλιπ. Το θέμα είναι να βγάλει τη μουσική προς τα έξω, ακόμα και με live session στο στούντιο. Το μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Αφού λοιπόν με το καλό βγει το EP, το οποίο παρεμπιπτόντως ήθελα να ρωτήσω και ποιος το μιξάρει, πού το γράψατε? Ο Πανταζής. Ο Εκτοράς, ναι. Το γράψαμε εδώ στο Dusty Studio. Ναι. Με τον Πέτρο, τον Βινάκο. Dusty. Dusty.
Και το μιξάλιο είπα. Ωραία. Έχετε σκοπό να κάνετε κάποια παρουσίαση, κάποιο live? Ένα release party σκεφτόμαστε να κάνουμε το Σεπτέμβρη. Αρχές Σεπτέμβρη θέλουμε να πούμε όχι μέσα ακόμα, αλλά ευελπιστούμε για αρχές. Mm-hmm. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα από εσάς, έτσι σε live performance? Το The First Step. Το The First Step, ωραία. Πάμε να ακούσουμε το The First Step και μετά ακολουθεί το γκέιμάκι από το band. Αφού ακούσαμε το First Step λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε ένα καινούριο παιχνιδάκι με τους Northern Lions. Θα αφήσω κάτω τις κάρτες και απλά θα ρωτάτε το διπλανό σας τις ερωτήσεις που υπάρχουν από αυτές. Μάριο, αν μπορούσες να διαγράψεις ένα είδος μουσικής, ποιο θα ήταν? Τα ελαφρολαϊκά. Τα ελαφριά όμως, έτσι. Ναι, ο Ντάς σίγουρα διαφωνεί με αυτό. Παύλο, παρακαλώ. Διάλεξε μια ταινία που θα ήθελες να έχει ως soundtrack ένα κομμάτι της μπάντας σου. Δεν ξέρω. Κάμια Αμερικανιά, κομμωδία, για κάτι τέτοιο μας έρχεται. Πες μου. American Pie, Little Child. Τόσο πολύ κλασικό. Ορφέας. Ορφέας. Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
κορυφαία. Τι έχεις μετανιώσει περισσότερο στη ζωή σου? Το ότι μπήκα σε αυτή την μπάντα. Τι άλλο? Δέχομαι τις συνέπειες των πράξεών μου. Ας πούμε αυτό και συνεχίσουμε. Σειρά σου. Γιάννη, άμα έπρεπε να περιγράψεις τη σεξουαλική σου ζωή με τον τίτλο ενός κομματιού, ποιος θα ήταν αυτός? Δεν χωράς πουθενά. Στέφανε, αν είχες την ευκαιρία να αφήσεις την μπάντα σου για μια διάσημη της επιλογής σου, θα το έκανες? Και αν ναι, ποια θα ήταν? Έλα, περιμένω. Και οι Sticks Your Guns είναι μια ωραία. Έχει μια που παίζαν live πρόσφατα. Ναι. Έλα, πες τώρα, αφού ξέρεις τι θες να πεις. Κάναμε και τους δύο πρόσφατα. Τι κάναμε? Για Slack. Πού? Το Σάρκη δεν ξέρετε, δηλαδή. Δεν μπορώ να παίξω στο Σάρκη. Δεν νομίζω και κλείνει. Τίποτα, ναι. Τέλειο. Άρα στο Σάρκη δεν ξέρετε, παρόλο που δεν θα έπαιζε. Ναι, θα έπαιζες πέμπτες. Ναι. Ως πέμπτος και χάρη, θα σου πω. Μάρι, διάλεξε ένα από τα δύο. Γκόμενες ή λεφτά? Λεφτά, πάμε φίλοι. Αν είχες διάσημους γονείς, ποιοι θα έκανες να είναι? Πρέπει μάλλον να είναι διάσημος. Διάσημος, ρε φίλες, είναι εδώ διάσημοι γονείς. Τι τη λέει το ένας. Δεν ξέρω, λογικά κάποια βασιλική οικογένεια, κάτι τέτοιο. Άρα και αυτός λεφτά, ρε. Για τα λεφτά. Λεφτά μόνο. Εξουσία. Στόχος της μπάντας είναι τα λεφτά, αυτό έχω καταλάβει. Γι' αυτό πες με. Δεν είναι απάντηση μου. Ακούτε η Τζουλία Λεκανάρη. Σου είπα, ρε φίλε, ο βασιλιάς της Αγγλίας. Ποιος κάνει τα λιγότερα πράγματα στην μπάντα? Ορφέα, για πες. Εντάξει. Αναγκαστικά θα πω εμένα, ξέρω εγώ, δεν παίζω πιο όργανα. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Μαθήματα φωνητικής δεν κάνω πλέον. Είναι καλό το παιχνίδι. Οπότε θα πω ότι κάνω τα λιγότερα. Απλά προσφέρεις. Προσφέρω, δεν είναι ότι δεν προσφέρω, απλά πιστεύω ότι οι άλλοι προσφέρουν περισσότερα από μένα. Μέχρι στιγμής. Όταν ξαναρχίσουμε να γράφουμε. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Θα δείτε. Θα σας δείξω. Έφυγες. Γιάννη, πες ένα από τα χειρότερα πράγματα που σου έχει κάνει κάποιος. Καλό, ε. Μπορείς να εκθέσεις από το θέμα. Μου έχει κάνει κάποιος. Κοίτα, το ψέμα δεν μπορώ γενικώς. Τώρα... ψέματα μου έχουν πει, δηλαδή. Όταν σου βάλε όταν τις φύγεις ισχογραφίσεις στο Don't Dust. Αυτό ήταν το χειρότερο. Ήταν κακό όμως. Θα πω αυτό όμως, γιατί ήταν το πιο πρόσφατο που θυμάμαι, ας πούμε. Ήμουνα και έγραφα φωνητικά. Και όπως έγραφα, κάθε φορά όταν πήγαινα από μια λέξη μου βάζε για λίγο auto-tune και μετά το ξανά άφηνε πάλι. Και έλεγα, τι γίνεται ρε παιδιά, κάτι έχει πάθει φωνή μου, ας πούμε, κάτι γίνεται. Μου λέει, έλα, σου έχω βάλει auto-tune στην αρχή, ξέρω εγώ. Τα αφήνει μετά το auto-tune, συνεχίζω τραγουδάω και που τραγουδάω πάλι μου το ξαναπατάει. Πάλι auto-tune εγώ στη φωνή. Λέω, ρε, κάτι γίνεται. Και απλά είχα βγει έξω και προσπαθούσα να μιλήσω, να κάνω κάτι, να δω άμα τρέμει η φωνή μου, να κάνει αυτό το πράγμα. Και απλά είχα τρελαθεί. Και μου το είπαν όταν έφυγα στα μάξι, είχα πάει σπίτι, ας πούμε. Τότε το κατάλαβα. Με ποιο διάσημο Έλληνα καλλιτέχνη θα δεχόσουν να συνεργαστεί η μπάντα σου ώστε να ξεφτυλιστεί και να γίνει διάσημη? Δεν είναι δεκτό με το κανένα. Με κανένα. Δεν θέλω να ξεφτυλιστεί η μπάντα μου. Αλλά αν δεν θέλω να ξεφτυλιστεί. με το γιά μου χρησιμοποιηθόμασταν. Σίγουρα. Παρέσει στην τάστη. Είναι καϊκάρα. Αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο και να αλλάξεις κάτι στην πάντα σου, τι θα ήταν αυτό? Γιατί είσαι τόσα χρόνια. Να μπορούσα να πείσω το Νίκο το τσάι να είναι ωραίο πιάτο και να το βάλουμε περισσότερο όταν παίζουμε ίσως. Πρέπει να αλλάξει πάντα. Ή τα breakdowns. Ή λίγα περισσότερα breakdowns, για να μην τα breakdowns είναι ωραία. Breakdowns με νόημα. Λοιπόν, με ποιον από την πάντα σου θα έκανε σεξ αν ήταν δίτη μαζί και θα Στέφανο. Ήταν πολύ άμεσο. Κοίτα στα μάτια τους bandmates σου και δώσ' τους τα γυναικεία ονόματα που θα τους τέριαζαν. Λοιπόν. Ξεκινάμε από τον Στέφανο. Ευτυχία ο Στέφανος. Μ' αρέσει. Η Ιωάννα, ο Μάριος. Ο Παύλος, Ευτέρπη. Και Γιάννη. Θέλω ένα πολύ καλό για σένα. Θα είναι και αυτό από ε. Ναι, γιατί όλα από ε. Όχι, ήταν δύο από ε. Ευκαρπία. Θα σε πω αφροξυλάνθη, απλά και μόνο επειδή είναι δύσκολο και ξέρω εδώ. Ψαρώνει. Αυτό.
τραγούδισε το ρεφρέν που έχει κολλήσει στο μυαλό στις τελευταίες μέρες. Χωρίς ντροπές. Χωρίς ντροπές. Πες μου τι σου λείπει. Το χαλάμε, μου χαλάμε το... Ρεφρέν, τώρα μου έχει κολλήσει αυτές τις μέρες. Κάτι τραγουδά σίγουρα. Μην μας το παίξει μόνο. Αυτό δεν θα τραγουδήσει, αλλά... Πες το. Δεν μπορώ να το κάνω στο Μάριο, πρέπει να το κάνει ο Μάριος αυτό. Όχι, καλά, όχι με ψεύτικες μαλακίες. Τι? Κανονικά θα το τραγουδήσεις. Όπως το κάνει ο Μάριος θα το κάνω. Κάτω. Κάτω όπως το κάνει ο Μάριος. Πες μου τι σου λείπω για λίγο. Αυτό δεν ήταν ρεφρέν, εγώ απαιτώ. Έτσι το κάνει. Έτσι το κάνει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου? Ο θάνατος. Όντι, αυτό το κάνει πολύ από όλα. Νομίζω ότι τελείωσαμε κακή ερώτηση. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ακόμα κομματάκι από εσάς. Παιδιά, έχουμε αποφασίσει ποιο θα παίξουμε. Το έχουμε. The place, η ώρα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το κομμάτι από τους North Shore Lioness και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
stay lost or lioness. Και βλέπετε Bandbox.